Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες του καναλιού. Σήμερα είμαι εδώ, Νίκος, μαζί με τον φίλο, τον Ντένις. Hello έτσι. Everyone. Τον Ντένις τον έχετε γνωρίσει από τον μπαράζ των επεισοδίων που είχαν γίνει τότε στην καραντίνα, που είχαμε μια έτσι πιο ευκολία στο να κάνουμε βιντεάκια. Έχω δει στα σχόλια ότι θέλατε βίντεο γενικά και άλλα με τον Ντένις και πιστεύω... Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, το ωραίο το είδε ο κόσμος και το ζήτησε. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε εγώ... Δέχτηκα αυτά τα σχόλιά σας και πριν ξεκινήσουμε οτιδήποτε θέλω να πω ότι ο Ντένις σήμερα εδώ όπως βλέπετε έχει ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο κομμάτι. Αυτό το χαϊπάρισα εγώ τις προάλλες στην ομάδα στο Facebook, τη σελίδα του καναλιού και στο κανάλι και κάποιοι το περιμένατε ανυπόμονα. Είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο παιδιά. Μιλάμε για ένα virtual boy. Το οποίο είναι brand new in mint boxed condition. Μάλιστα από stock, δηλαδή από μαγαζί που είχε κλείσει, αχρησιμοποίητο και απόλυτο θα πω κιόλας δε, γιατί ναι. Θα δούμε κιόλας από την ημερομηνία πώλησης ότι δεν υπάρχει βασικά, ούτε είναι αναγκαίο να αναγράφεται η ημερομηνία για την εγγύηση. Ναι, οπότε αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, γιατί αν ψάξετε παιδιά, καταρχήν στο ελληνικό tube δεν υπάρχει καμιά αναφορά για virtual boy, κάποιο review, οτιδήποτε. Και στο παγκόσμιο YouTube υπάρχουν αρκετά μεν επεισόδια βίντεο κάποιων ατόμων, αλλά είναι όλα είτε πολύ παλιά, είτε είναι συγκεκριμένα σε κάτι, δηλαδή να δείξουν μόνο play set, ή κάποια λένε κάνουν ένα unboxing, αλλά κάνουν ένα unboxing στο πάτωμα, στον καναπέ, κάπως είναι λίγο περίεργα. Ήθελα λοιπόν εγώ με τον Ντένις, αφού δέχτηκε την πρόσκληση, να παρουσιάσει το διαμάντι του σε εμένα στο κανάλι και πραγματικά σε ευχαριστώ, δηλαδή γιατί θα μπορούσε να το κρατήσει secret, να το έχει για την πάρτι σου ή να το βάλει έστω σε μια-δυο ομάδες και να μην το μοιραστεί με τους φίλους του καναλιού. Όχι, όχι. Ειδικά από τη στιγμή που δέχτηκα τόσο μεγάλη αγάπη, ήθελα κάτι κι εγώ κάπως να συνεισφέρω και στο κανάλι που κι εσύ με έχεις τόσες φορές αγκαλιάσει και σκέφτηκα όταν ναι. Μου το πρότεινες ότι θα δώσουμε και λίγο spice, ας πούμε, έτσι. Στην παρουσίαση σε σχέση με αυτά που έχουμε ήδη δει στο εξωτερικό. Να κάνουμε κάτι πιο ζεστό, πιο όμορφο, πιο ολοκληρωμένο, γιατί ουσιαστικά θα δείτε ένα ολοκένουργιο Virtual Boy που θα ανοιχτεί αποκλειστικά εδώ για το κανάλι. Θα δείτε ένα και review ταυτόχρονα επεισόδιο. Θα πούμε κάποιες πληροφορίες που δεν είναι τόσο εύκολα κάποιος να τις ψάξει, δηλαδή θέλει και εμπειρία, να γνωρίσει κάποια πράγματα από το παρελθόν, έτσι λίγο πιο πολύ intensive searching ας πούμε γενικά, που ο Ντένις το είχε κάνει για το μηχάνημα και είναι η πρώτη φορά που επειδή αυτό είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό κομμάτι, αποφάσισα μαζί με τον Ντένις να ανέβει, όπως θα δείτε σε λίγο θα ανέβει από λίγα λεπτά κι άλλο επεισόδιο. Το ίδιο επεισόδιο δύο φορές γυρισμένο, μία για το ελληνικό κοινό και μία για το ξένο κοινό. Το κανάλι βγαίνει εκτός ελληνικών συνόρων. Όντως. Και πιστεύω ότι με την ποιότητα στο βίντεο που έχεις και τη δουλειά που βάζεις κάθε φορά, πρέπει να δείξουμε και στο εξωτερικό κόσμο ναι. Ότι και στην Ελλάδα υπάρχουν και συλλέκτες, αλλά και γίνεται ποιοτική δουλειά από YouTubers. Αυτό, γιατί η Ελλάδα σε αυτό το κομμάτι δεν παίζει γενικά καλά μπάλα. Στο εξωτερικό υπάρχουν πάρα πολλά κανάλια. Δεν θα πω τώρα ότι το κανάλι μου είναι ρετρό κλασικά. Απλά έχουμε πολύ αγάπη στο ρετρό. Και αυτό λοιπόν θέλω να το βγάλω το επεισόδιο έξω. Γιατί δεν υπάρχει από brand new ας πούμε τέτοια κατάσταση unboxing και παρουσίαση μηχανήματος. Οπότε θέλουμε να το δείξουμε στους ξένους και ότι είμαστε... και δυνατοί σας συλλέκτες και έχουμε πράγματα και μαζί με όλα αυτά το επεισόδιο εκείνο λοιπόν θα είναι μεταφρασμένο, θα μιλάμε στα αγγλικά και θα έχει την ίδια παρουσίαση με το ελληνικό που θα δείτε, απλά θα είναι αποκλειστικά για το αγγλικό κοινό. Πριν προλάβει κάποιος να πει γιατί δεν έβαλε υπότιτλους κτλ., θα πω παιδιά ότι αυτό ήταν πάρα πολύ κουραστικό, το έχω προσπαθήσει στο παρελθόν σε άλλο κανάλι, είναι... πολύ δύσκολο, θέλει πάρα πολλές ώρες, δηλαδή για επεισόδιο 10 λεπτών μου είχε πάρει ώρες ατελείωτες, οπότε... Και δεν είναι μόνο το editing κομμάτι, συγγνώμη ναι. Που διακόπτω λίγο, ναι. Αλλά και από την πλευρά του κοινού, επειδή εγώ είμαι Αγγλοσάξονας, mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολο για κάποιον να παρακολουθήσει σε μια γλώσσα που δεν την καταλαβαίνει ναι. Και να πρέπει να διαβάζει και να κάνει το unboxing. Θα είναι σαν να βλέπανε Μεξικάνοι ξαπουνόπερα οι Αμερικάνοι, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί, ποιοι θα μας δούνε. Οπότε λοιπόν, δύο φορές στο σημερινό επεισόδιο φεύγουμε εκτός Ελλάδας. Κάνω αυτό το τόλμημα, αυτό το εγχείρημα με τη βοήθεια του Ντένις και με το κομμάτι του. Και τέλος, ας πούμε, αυτό που θέλω να συμπληρώσω είναι ότι Console Hunter, το όνομα του καναλιού μου, δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είναι βασισμένο πολύ στο να βρω πράγματα, είτε
για τη δικιά μου συλλογή, αλλά επειδή ποτέ κανείς δεν μπορεί να τα έχει όλα μόνος του ή να θέλει κάτι για να το έχει την τρέχουσα στιγμή, μπορεί να το αποκτήσει μακροπρόθεσμα, αυτή είναι και η ομορφιά του καναλιού μου που θέλω να μοιράζομαι με εσάς, με άτομα, με συλλέκτες διαμάντια όπως έχω δείξει στο παρελθόν τα άλλα παιδιά, όπως και ο Ντένις. Κάτι που αποκτούνε να το δείξουμε. Γιατί τώρα αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, πόσοι Έλληνες έχουμε παίξει. Εγώ, ας πούμε, μέχρι σήμερα δεν είχα παίξει ποτέ, δεν είχα δει ποτέ Virtual Boy, δεν είχα αγγίξει πέρα από πολύ λίγο στο επεισόδιο του Βασίλη, όταν το είδα πρώτη φορά. Και γενικά με αυτό το επεισόδιο θέλουμε να πραγματικά να το νιώσετε σαν να είναι στο σπίτι σας. Ναι, έτσι είναι. Να το μοιραστούμε, σαν να είστε όλοι εδώ μαζί, ας πούμε. Αυτό, μια παρέα. Ακριβώς. Μια όμορφη παρέα, να το χαρούμε. Αυτή δηλαδή είναι και πιστεύω μια μαγεία του καναλιού μου, ότι θέλω να δείχνω τα πράγματα από συλλέκτες, από εσάς, έτσι που δεν μπορώ, ας πούμε, να τα έχω όλα εγώ. Είναι αδύνατο να τα δείχνουμε με όμορφα επεισόδια σαν αυτό. Πριν φύγουμε στο Zoom, γιατί σας κούρασα με τον πρόλογό μου, θα δείτε πλέον ότι έχω νέα περιγραφή γενικά οτιδήποτε κάτω στο κανάλι και θέλω να πω ότι πλέον υπάρχουν δύο βασικά πολύ μεγάλες δυνατές ομάδες για το ρετρό στην ελληνική Facebook κοινότητα, και αποφάσεις αυτές πλέον υπάρχουν μόνιμα κάτω στην περιγραφή του κάθε επεισοδίου μου. Οποιοδήποτε ενδιαφερόμενος έχει Facebook και του αρέσει το ρετρό να βλέπει όμορφα πράγματα, πολιτισμένες συζητήσεις και τα λοιπά, χωρίς τσακωμούς, χωρίς τέτοια πράγματα που δεν θέλουμε γενικά στα communities μας, μπορεί να κάνει ένα join στις σελίδες αυτές. Η μία είναι η Retro Video Games Club Ελλάς, του φίλου του Στέλιου του Χαρίση και του Δημήτρη Βάκη και του ενός φίλου του Κώστα του Βελιά και τα λοιπά. Πολύ γνωστή ομάδα, και επίσης είναι και η ομάδα η Retro Video Games Universe GR, του Γιάννη του Τσενέ, του Βασίλη Ταυσαγκαζόγλου και ο Σάκ Βλαχάκης, νέος διαχειριστής εκεί. Πολύ καλά παιδιά όλοι. Και τρίτο και τελευταίο, φτιάχτηκε μια καινούργια ομάδα, η Sega Universe Greece, έτσι, που είναι μια σελίδα αποκλειστικά για Sega περιεχόμενο, είναι ολοκένουργια, ολόφρεσκη. Θέλουμε να τη στηρίξετε, θέλουμε να μπείτε να κάνετε join, θα βλέπετε exclusive πράγματα Sega, συλλογών των μελών, άρθρα, δικά μου βίντεο Sega exclusive ως console hunter. Κάντε και στις 3 join και οι 3 περιγραφές, και για να μην καθυστερούμε άλλο, πάμε τώρα στο Zoom. Intro και φύγαμε. Φύγαμε. Intro και φύγαμε. Τουρουρουρου, τουρουρουρου, τουρουρουρου. Τώρα λοιπόν, ξεκινώντας, πριν πάμε και στο κομμάτι που όλοι θέλετε να δείτε το unboxing, να κάνουμε έτσι λίγο μια μικρή ιστορική αναδρομή, γιατί είναι ωραίες αυτές οι πληροφορίες και ξέρω ότι διψάτε για να μαθαίνετε ενδιαφέροντα πράγματα και κάτι καινούργιο που ούτε και εγώ, ας πούμε, γνώριζα και έμαθα από τον Ντένις πριν κάνουμε αυτό το επεισόδιο σχετικά με το Virtual Boy. Καταρχήν είναι ένα κομμάτι που όλοι θέλαμε, μικρή, έτσι. Όλοι το βλέπαμε είτε στα περιοδικά, είτε είχαμε ακούσει ότι υπήρχε το rumor ότι θα βγει κάτι σε virtual τώρα από την Nintendo. Ναι. Δεν περίμενα κάτι τέτοιο. Εγώ θυμάμαι 94 να το διαβάζω στο αλμανάκο, το κλασικό μου ενημερωτικό της εποχής. Επειδή είχαμε το Game Boy, όλοι γουστάραμε να πάμε σε ένα Virtual Boy, αλλά δυστυχώς η Nintendo μας απογοήτευσε, γιατί δεν ήρθε ποτέ στην Ευρώπη. Όμως, γιατί δεν ήρθε στην Ευρώπη? Γιατί υπήρξαν κάποια προβλήματα στις άλλες επίρους, Ιαπωνία και Αμερική. Πάμε λίγο να κάνουμε ισχύει ένα αυτό, background. Κοίταξε, το background είναι αυτό που δεν ξέρει πολλοί κόσμος, είναι ότι αυτή η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε εδώ πέρα, που έχει να κάνει με τα LEDs, τα οποία κάνανε αντιπαραβολή το φως πάνω σε κινούμενο καθρέφτη, mm-hmm. άλλο για το δεξί και άλλο για το αριστερό μάτι, ο inventor του έστησε μια εταιρεία στη Μασαχουσέτη, έτσι, στην Αμερική. Mm-hmm. Λοιπόν, αμερικάνικη τεχνολογία, okay. Ιαπωνική. Και ίδρυσε την εταιρεία, την Reflection Technologies, mm-hmm. και προσπάθησε αυτή την πατέντα να την πουλήσει. Mm-hmm. Αρχικά σε toy companies, δηλαδή, ας πούμε, πήγε Mattel, Lego κτλ. Και τους το έδειξε. Ναι. Δεν πολύ τρελαθήκαν αυτοί. Τους άρεσε, αλλά δεν τρελαθήκαν, δεν αγοράσανε. Και mm-hmm. μετά λέει: OK, τι είναι next μετά τους toys, να πάω στους video games. Αρχικά πήγε στη Sega. Που τότε η Sega ήθελε να ανέβει εναντί της Nintendo. Ναι. Αλλά όμως ο Tom Kolinsky, ο Αμερικανός πρόεδρος Sega, το απέρριψε. Ναι. Επόμενο ραντεβού που στήσανε. Που ο Kolinsky, ο οραματιστής. Ναι, περίεργο. Το φοβήθηκε λίγο αυτό το νέο εγχείρημα. Πήγε, ναι, τότε στην Ιαπωνία, στην Nintendo. Mm-hmm. Και εκεί κάναν την παρουσίαση της τεχνολογίας αυτής. Και εκεί, την ώρα που το παρουσιάζανε στην R&D Team 1, να πω εδώ μια μικρή παρένθεση. Για τις τέσσερις ομάδες. Υπάρχουν τέσσερις ομάδες στην Nintendo και ακόμα συνεχίζουν να υπάρχουν, οι οποίες είναι R&D. Mm-hmm. Και είναι ανεξάρτηση με την άλλη. Δηλαδή δεν εμπλέκεται η μία στα σχέδια της άλλης. Ναι.
Και η R&D One είναι η υπεύθυνη ομάδα στην οποία ήταν ο ηγέτης της. Για να δω. Ο Γκανπέι Γιοκόη. Ακριβώς. Μπράβο, Νίκο. Λοιπόν, το θυμάμαι από Game Boy, τότε NES, NES, όλα αυτά. Ναι, ναι. Ήταν λοιπόν ο ιδρυτής, ο πατέρας του Game & Watch και του Game Boy. Και του Game Boy, ναι. Λοιπόν, σε αυτό το meeting του άρεσε κάτι, του χτύπησε καμπανάκι όλο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Γενικά του άρεσε να παίρνει παλιές τεχνολογίες οι οποίες είναι φθηνές. Mm-hmm. Γιατί το LED είναι πολύ φθηνό έναντι το να έχει μια οθόνη η οποία θα έχει πολύ μεγάλο consumption. Okay. Ναι, ακριβώς ναι, ναι. Το LED έχει πολύ, θέλει πολύ μικρή ενέργεια. Ναι. Λοιπόν, και δέχτηκε να προχωρήσει αυτό το concept. Mm-hmm. Τώρα, τι γίνεται. Το κακό ήταν ότι είχαν ένα μικρό time span για να μπορούσαν να... Ναι, βέβαια. Ερχόταν το Nintendo 64. Ερχόταν το Nintendo 64 και όλο αυτό τώρα ήταν... Ήμασταν ήδη ενέτος 1994. Άρα λοιπόν είχαν μόνο κάτι λιγότερο από 2 χρόνια για να φτιάξουν μια συσκευή και να την κυκλοφορήσουν. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν... Δεν πήγαν σε δραστικές αλλαγές, δηλαδή μείνανε με το κόκκινο LED. Ναι, ήταν και το πιο οικονομικό. Ήταν το πιο οικονομικό να κατασκευαστεί. Δεν είχαν χρόνο να επενδύσουν σε άλλα χρώματα κτλ. Mm-hmm. Σε μια περίοδο που ήδη μεσουρανούσε το Super Nintendo. Ναι. Στις άλλες κονσόλες είχαμε ήδη στο Mega Drive είχαν βγει και τα add-ons. Είχαν τα add-ons όλα, Mega Drive. Είχαν προχωρήσει. Ναι, Mega CD 32. Και ήρθε τώρα εδώ. Αυτό το μηχάνημα το οποίο ήταν 32 bit. Ήταν το πρώτο 32 bit της Nintendo, παιδιά. Αυτό. Το πρώτο και μοναδικό. Ναι. 32 bit κονσόλα. Και έπρεπε να έρθει να συναγωνιστεί Saturn. Το 1995 το Sega Saturn και το PlayStation που θα κυκλοφόρουσε. Ήταν δύσκολα πράγματα για την Nintendo. Μπορούσε, είχε τύχει. Όχι, με τίποτα. Παράλληλα, η R&D Team 3 ήδη δούλευε το Nintendo 64 που θα βγει το 96. Το 96, ναι. Επομένως, έχοντας limited resources ο father του Game Boy, ναι, προσπάθησε να φτιάξει αυτή εδώ την κονσόλα. Κάνοντας λοιπόν περικοπές σε οικονομικά, σε resources κτλ. Όπως μπορούσε, προχωρήσε με αυτό εδώ πέρα. Ναι. Άρα λοιπόν το όλο εγχείρημα είναι δικό του. Mm-hmm. Ναι, μεν εμείς απ' έξω λέμε είναι το κυκλοφόρησε, αλλά αν είμαστε πολύ specific, το κυκλοφόρησε συγκεκριμένα η Team One R&D της Nintendo. Ναι. Τώρα, υπήρχαν κάποιες έτσι σκέψεις ότι okay, αυτό το VR ξέρω εγώ κάνει κακό στα μάτια. Ναι, 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 υπάρχουν. Δεν ξέρανε τι θα γίνει, οπότε mm-hmm. λίγο πριν κυκλοφορήσει αναθέσανε σε μια independent organization να κάνει μια πρώτη έρευνα mm-hmm. Με πειράματα να δει, έχει impact. Αυτοί είδαν ότι δεν βλάπτει τα μάτια, απλά όμως συνέστησαν ότι στα παιδιά που είναι υπό ανάπτυξη ίσως να έχει κάποιο impact. Ναι. Και γι' αυτό τον λόγο υπήρξε το εδώ στη γωνία που λέει ότι advise να παίζεται από παιδιά που είναι από 7 χρονών και πάνω. Ναι, ναι, ναι. Και όχι κάτω. Και όχι μόνο αυτό, μέσα θα δούμε και στη συνέχεια που είναι γεμάτο με disclaimers και warnings από την law team της Nintendo για να μπορέσουν να προλάβουν καταστάσεις. Ναι. Επίσης να πούμε ότι η κωδική ονομασία του ήταν το VR32. Πολύ σωστό. Και ξεκίνησε λοιπόν στην Ιαπωνία το 1995, συγκεκριμένα Αύγουστο του 1995, βγάζοντας συνολικά παγκοσμίως 770.000 κομμάτια, που είναι κοντά στο εκατομμύριο, είναι αριθμός. Κάτω από το εκατομμύριο. Είναι κοντά, ναι, κάτω από το εκατομμύριο. Δεν ξέρουμε συνδυαστικά πόσα κομμάτια βγήκαν στη Ιαπωνέζικη αγορά και πόσα στην Αμερικάνικη. Στη Ιαπωνέζικη πάντως κράτησε για 6 μήνες. Δηλαδή, κράζουν τη Sega ότι έχει βγάλει αποτυχίες κονσόλες και αντώνες και περιφερειακά, αλλά παιδιά, αυτή είναι η πιο αποτυχημένη κονσόλα κυκλοφορία της Nintendo. Έτσι. Με διαφορά. 6 μήνες lifespan, ας πούμε 2 είχε το Dreamcast ή 2,5 ξέρω εγώ το Saturn, 3 το Saturn. Να πω επίσης ότι στην Αμερική βγήκε, ξεκίνησε μετά λίγο από Αύγουστο. Τον Αύγουστο του 95. Και κράτησε μέχρι Μάρτιο του 96. Δηλαδή 9 μήνες. 9 μήνες και εκεί limited. Και αρχική, τουλάχιστον δεν ξέρουμε σε γεν πόσο ήταν στην Ιαπωνία, αλλά στην Αμερική έχουμε δει ότι ήταν στα $179 αρχική τιμή, που σε βάθος χρόνου επιθετικά, όχι βάθος χρόνου τώρα, βάθος μηνών, άρχισε να πέφτει πάρα πολύ. Ναι. Και ξέρεις τι, μου έχει κάνει πάρα πολύ εντύπωση, γιατί όταν κοίταγα λίγο τα αντίστοιχα αυτά τα επεισόδια, τα βίντεο στο YouTube σχετικά με αυτά των ξένων tubers, είδα ότι κάποιος το είχε αγοράσει σε κατάστημα που η τιμή επάνω, παιδιά, είναι αστεία, είναι $25. Ναι. Ναι, δηλαδή 25 δολάρια. Ναι, από το Target. Target, οκ. Okay. Τους ξέμεινε και ναι. Προσπαθούσαν να τα δώσουν. Δηλαδή
Στην αρχή έπεσε 20 δολάρια, μετά το ρίξαν στο 99 και μετά είδαμε ότι πλέον. Τρομερές τιμές. Δηλαδή πιστεύω ότι η Nintendo εκεί έπαθε ζημιά, αλλά πιστεύω από την άλλη ήταν και τέτοιος κολοσσός που δεν νομίζω να την έτσοξε. Και άλλωστε, είπαμε, θα βγει το Nintendo 64. Ναι. Εκεί στοιχημάτισε πραγματικά. Ακριβώς. Είχε περισσότερο researching. Πάντως να πούμε, επειδή οι Ιάπωνες είναι ένας πολύ πειθαρχημένος λαός και ο οποίος έχει και πάρα πολύ υψηλό φρόνημο, ας πούμε. Της ευθύνης και της τιμής. Δεν έκανε χαρακτήρι ο Gunpei Yokoi, αλλά παρόλα αυτά, επειδή είναι σε πολύ άσχημα που δεν πήγε καλά, παραιτήθηκε, παιδιά, από την Nintendo. Ο άνθρωπος, ο οποίος, παιδιά, είναι ο πατέρας του Game & Watch και του Game Boy. Game & Watch, πες, δεν το είχαν τόσοι πολύ, αλλά μόνο και μόνο για τον Game Boy. Έτσι. Είναι μεγάλη. Και όμως έφυγε, λέξη. Παιδιά, έφυγε από την Nintendo μετά από αυτό. Ο οποίος, έφυγε από την Nintendo, είδε τη δική του την εταιρεία, την Kyoto. Ναι. Η οποία στην ουσία κατασκεύασε το WonderSwan, mm-hmm. αντίστοιχο σαν το Game Boy είναι για την Bandai. Ναι. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι ένα χρόνο μετά από αυτό ο άνθρωπος πέθανε σε αυτοκινηστικό δυστύχημα κάτω, ναι, από 60 ετών. Ναι, ναι, ναι. Anyway. Τι να πούμε, δυστυχώς έτσι είναι το κάρμα, έτσι είναι η ζωή. Μας άφησε όμως ένα κομμάτι. Δηλαδή για τους συλλέκτες τώρα, για αυτούς που γουστάρουν, σίγουρα θεωρείται μια αποτυχημένη κονσόλα. Σίγουρα είναι μεγάλη η τιμή της απόκτησης. Α, by the way, επειδή πολλοί με ρωτάνε γενικά, ναι, στη σελίδα. Ναι, θα με ρωτήσουν σίγουρα. Με ρωτάνε συνέχεια με μηνύματα στη σελίδα που αγοράζω, που αγοράζω, που αγοράζω. Ενώ, ναι, έχω πει που αγοράζω. Έχω πει ότι αγοράζω μόνο eBay, ναι, ή σελίδες, ναι, αυτόνομες εκτός από Ευρώπη. Από πού το βρήκες, ναι, Dennis? Ναι, έτσι είναι. Και εγώ από eBay το πήρα. Από, mm-hmm, από Γερμανία, μάλιστα. Ωραία. Το βρήκα σε πάρα πολύ καλή τιμή. Ναι. Στη διπλάσια τιμή που λέτε κανονικά και ειδικά σε αυτή την κατάσταση, αυτό, δεν ξέρω αν υπάρχει. Ίσως να είναι ακόμα πιο μεγάλη του η τιμή, ναι, η κανονική. Συνήθως, εγώ, επειδή το Virtual Boy, παιδιά, πλέον είναι μια από τις τρεις τελευταίες κονσόλες που με μένουν ρετρό που είχα αποθυμμένος από μικρός να πάρω, η τιμή του πάντως που βλέπω συνήθως παίζει 800 με 1000, ναι, για boxed, συνήθως, ή 1000. Στα και μισά. Στα μισά. Είσαι τυχερός, ωραίος. Και ωραίος. Μάλιστα μου έδωσε και Shield, θα το δούμε, παιχνίδι. Και παιχνίδι. Φραγισμένο Shield. Θα το δούμε συνέχεια, ναι. Οπότε ήμουν τυχερός. Θέλει, παιδιά, θέλει υπομονή και ψάξιμο. Το λέω αυτό πάντα. Ναι, θέλει υπομονή. Δηλαδή, εγώ δεν πήγα ένα πρωινό, ξύπνησα την Κυριακή και το είδα κατευθείαν και το πήρα. Ναι. Χρόνια ψάχνω να το βρω σε καλή τιμή. Και το έχω βρει και πιο ακριβά κτλ. Αλλά λέω, δεν είναι τώρα η στιγμή του. Ναι, ναι, ναι. Περιμένω. Περιμένω, υπομονή. Κάνεις και ένα negotiation ενδεχομένως κιόλας. Και να που το βρήκες και νιου, δεν το βρήκες απλά second, ναι, hand, δεν το βρήκες μεταχειρισμένο, το βρήκες και σχεδόν μισή τιμή που μου λες και καινούριο. Ναι, οπότε, ναι, υπομονή, ναι, παιδιά, θέλει το console υπομονή. Hunting, ναι, δεν είναι αυτό σε μια μέρα τα έχω όλα. Όχι, όχι, όχι. Θέλει νεράκι, αγάπη, υπομονή και βασικά αυτό. Υπομονή και χρήματα χρειάζεται, okay, αλλά υπομονή καμιά φορά σώζει και από, ναι, περίσσια χρήματα. Ναι. Λοιπόν, νομίζω να σας άρεσαν αυτές τις πληροφορίες που είπαμε και τώρα ξέρω ότι διψάτε και πάμε να ανοίξουμε ένα τέτοιο διαμάντι και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Ντένις που θα ανοιχτεί εδώ, ας πούμε, στο σπίτι μου, στο σαλόνι μου. Πάμε, φύγαμε. Πάμε, φύγαμε, φύγαμε. Φύγαμε, γεια. Και λοιπόν ήρθε τώρα αυτή η ώρα να το ανοίξουμε επιτέλους, αυτό εδώ το διαμάντι, το κόσμημα. Πολύ μου αρέσει το κουτί, Ντένις, έτσι. Ναι, κοίταξε, είναι αυτό το χαρακτηριστικό που είπαμε, ότι είναι η Αμερικανιά, ναι, που φωνάζει και σου λέει, έλα εδώ, πάρτο. Είναι το μαρκετίστικο το αμερικάνικο. Έτσι, έτσι. Εν αντιθέσει του Ιαπωνικού, πάντα είναι low profile και σεμνότητα, ας πούμε. Ναι, ναι, ναι. Και φωνάζει παντού. Χρώματα από πάνω εδώ σου λέει κόκκινο, μπλε, η αντίθεση μεγάλη μεταξύ των δύο χρωμάτων. Ναι, ισχύει. Και τα διάφορα πρόμο που γράφει, high marketing σκηνικά, ναι. 30-bit processor, ναι, σου λέει, είναι αναβάθμιση, ας πούμε, από το Super Nintendo. Ναι. Το άλλο, το digital stereo sound. Τι σημαίνει digital, αυτό το έχω απορία, ας πούμε. Προφανώς θα είναι μέσω headphones, όπως θα είναι και στο Game Boy, στο Mega Drive 1, που το έγινε δηλαδή από την πλακέτα ψηφιακά ο ήχος, στερεοφωνικός. Εντάξει, οκ, okay, μαρκετιές. Μαρκετιές. Εδώ, προσοχή, λέει, eye advisory. Ναι. Δηλαδή, σου λέει ότι λόγω με τα μάτια μπορεί να προκαλέσει τη ζαλάδα κτλ. Ναι. Μόνο για παιχνιδιά που είναι 7 χρονών και πάνω. Ναι. Αυτό είναι ένα πολύ significant κομμάτι που έχει πει στη γωνία, ναι, αλλά μετρά έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτό για το παιχνίδι. Ναι, εννοείται. Το άλλο το ωραίο, ας πούμε, που βλέπουμε, τι είναι? Είναι αστείο αυτό που βλέπω. Ναι, πραγματικά, δηλαδή, έχεις πληρώσει εδώ 179 δολάρια και σου λέει, βγάλε εδώ το αυτοκολλητάκι, κάτω πιλ,
Είναι ωραίο που υπάρχει ακόμα εδώ πάνω, βέβαια. Έτσι, ναι, ναι, ναι. Σου λέει κάντε το peel και τι κερδίζεις. Ένα ευρώ. Όχι, ένα δολάριο. Ένα δολάριο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή έχεις δώσει τα λεφτά για να κερδίσεις ένα δολάριο από την μπαταρία. Βασικά είναι σαν να σε κοροϊδεύουν και να σου χαλάνε και για μελλοντικά όταν θα σε συλλέκτης όλο αυτό το όμορφο outlay για αυτό το ηλίθιο πρόμο της Τούρας. Ναι, βέβαια από τη στιγμή που είναι αποτυπωμένο είναι κομμάτι της ιστορίας και δεν φεύγει. Ναι, και δεν θα το βγάλεις αυτό που κάνεις retrofix, έχω μάθει σε άλλες συσκευασίες. Μάλιστα, γιατί θα παραμείνει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα walk around λίγο το κουτί, γιατί δεν είναι κάτι που το βλέπει όλος ο κόσμος συνέχεια. Εδώ σου λέει απλά πάλι ότι μας περιέχει δισκέτα. Με το Mario Tennis, ναι. Game Pack Insight. Ναι. Παραλαμβάνει εδώ τα μαρκετίστικα κτλ. High resolution. Αναλόγω σε τι ράφι και σε ποια μεριά θα ήταν position, α πούμε, ξέρω εγώ. Εδώ πάλι το difference μεταξύ μπλε και κόκκινο. Προσπαθεί να φωνάξει. Είναι 90s. Ναι, ναι, ναι. Τα 90s are here to. Να φωνάζουν. Εδώ εντάξει, και καλά την ανάποδη μεριά. Ναι, και πάμε τώρα να το δούμε και από πίσω τι έχει. Όχι, από εδώ. Με προσοχή. Και εδώ έτσι μια πολύ ωραία εικόνα. Να το αφήσουμε κάτω, μήπως. Ναι, ναι. Εδώ έτσι μια πάρα πολύ ωραία εικόνα πάλι, mm-hmm. γιατί μας έχει στο κέντρο ότι είναι το παιχνίδι του Μάριου μέσα. Ναι. Σου έχει την εικόνα πώς είναι πλέον αυτό το μηχάνημα. Είναι το μόνο σημείο στο οποίο σου δείχνει πώς είναι. Mm-hmm. Έτσι, το παιχνίδι σου λέει ότι είναι έτσι. Ναι, έχει ναι, το ναι. stand του και τα λοιπά και το joystick, ναι. το controller. Και μια μικρή διαφήμιση από τα υπόλοιπα παιχνίδια που μπορείς να πάρεις. Δηλαδή, Red Alarm, το οποίο θα το δούμε σε λιγάκι. Το έχουμε μάλιστα sealed. Τέλεια. Teller Boxer που το έχουμε και αυτό, SIB. Mm-hmm. Pinball. Πολύ καλό παιχνιδάκι το pinball αυτό. Το Mario Cruise. Το Mario Cruise, Warrior. Αυτό το Warrior Cruise, βάλτε λάθος. Λοιπόν, το Warrior Cruise έχει πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί, παρότι λοιπόν είναι μια αποτυχημένη κονσόλα του Virtual Boy, αυτό εδώ πέρα είναι το καλύτερο Warrior παιχνίδι ναι. που κυκλοφόρησε ποτέ. Το λέγανε και από τότε, το θυμάμαι, στα reviews. Είναι πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι. Ναι. Πολύ ωραία τα γραφικά του, πραγματικά είναι πολύ ωραία τα γραφικά του. Ναι. Έχει το 3D perspective, είναι πλατφορμάκι και έχουν βγήκαν τόσα Warrior παιχνίδια πιο πριν, το Warrior Land, ναι. το 3, το 4 κτλ. Στο Game Boy. Κι όμως αυτό το φίλε είναι το καλύτερο από όλα. Ναι, θα το δούμε κάποια στιγμή. Και το Mario Class, το οποίο είσαι ο Mario, είσαι με τα κούπα τρούπα στο χελωνάκι, κλασικά πράγματα. Έχει ένα, και αυτό έχει ένα 3D perspective. Πετάς μέσα στους σωλήνες και πηγαίνεις στο πίσω μέρος, το πιο background, ας πούμε, οι χελώνες. Ναι. Έχει καλό παιχνιδάκι, είναι fun, είναι διασκεδαστικό. Με μπαταρίες δουλεύει και έρχεται το σύστημα. Ναι. Αλλά σου λέει προαιρετικά μπορείς να αγοράσεις και το ανταπτοράκι. Όπως και στο Game Boy. Ναι, ακριβώς. Ωραία, πάμε να το ανοίξουμε με προσοχή. Σε παρακαλώ, πάμε να το ανοίξουμε. Πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, να δούμε από ποια μεριά. Α, ξεχάσαμε να πούμε για αυτό εδώ. Ότι έχει ακόμα, παιδιά, από το μπάτς, ας πούμε, που πήγαινε στο μαγαζί, έχει το σημείο. Ναι, όντως. Do not remove proof of purchase. Ακριβώς. Με το σηριακό κωδικό. Product, service and store exchange questions. Δηλαδή, τι είναι αυτό εδώ πέρα, πώς καλή ώρα τώρα όταν πάμε να αγοράσουμε κάτι από ένα μαγαζί και σου λέει κατά την απόδειξη ως εγγύηση, ναι. αν πάθει κάτι να επιστρέψεις. Εδώ η εγγύηση είναι embedded πάνω με αυτό το αυτοκόλλητο ναι. και σου λέει άμα γίνει κάτι, μάλιστα εδώ πέρα σου λέει ότι έχεις 90 ημέρες από τη στιγμή που αγοράς. Όπως και στην ελληνική. Ποια είναι η ημερομηνία αγοράς. Ακριβώς. Αυτό λοιπόν είναι παιδιά και απόδειξη ότι αυτό το μηχάνημα ποτέ δεν πωλήθηκε και βρέθηκε σε stock παρατημένο σε έτσι. Κάποιο κατάστημα της εποχής. Ακριβώς. Πάμε να το ανοίξουμε λοιπόν τώρα με προσοχή. Από ποια μεριά είναι. Ωραία, πάμε να το κάνουμε παρέα. Θα ξαπλώσουμε εδώ. Πάμε να το ξαπλώσουμε. Εγώ θα το κρατάω κάπως λίγο διαγώνιο, θα okay. τους κρατήσω και αυτά. Okay. Λοιπόν, έχει λίγο εδώ μια είναι λίγο δύσκολο. Περίτεχνο τρόπο έτσι για να βγει, αλλά θα το καταφέρουμε. Εννοείται. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Λοιπόν. Το κουτάκι μας θα το βάλουμε. Έχει εδώ ένα καπάκι. Ενδιαφέρον καπάκι. Λοιπόν, τι λέει καπάκι. Get 6 free Duracell batteries. Ναι. Οπότε, καταρχήν, έξω έχει το πρόμο που σου λέει ότι πάρε ένα δολάριο. Ένα δολαριάκι, ναι. να μιστάρεις. Και τώρα σου λέει, κοίταξε να δεις, κάνε και register. Ναι. Και πάρε και άλλες 6 μπαταρίες. Πολύ μεγάλη έτσι, πρόμο με την Duracell. Είχε πέσει, ας πούμε. Ωραίο, ωραίο. Και αυτό είναι, έτσι, είναι ωραίο piece of history ωραίο. Αυτό εδώ πέρα. Βάλτε και αυτό στα λοιπόν, πλάγια εκεί να το βλέπω. Τι έχουμε εδώ. Πω. Μόνο και που τα βλέπω που. Σνιφ. Μόνο που τα βλέπω που γυαλίζουν έτσι με τις ζελατίνες. Φίλε, δηλαδή. Ναι, είναι απίστευτο το συνέστημα. Όταν είναι κλειστό κάτι 25 χρόνια. Ναι. Και είναι κομμάτι της gaming ιστορίας. Είναι δηλαδή, μεγάλη ιστορία όλο εδώ, αυτό. Τι να πρωτοποιούμε, εδώ έχουμε καταρχήν βλέπουμε τα manual. Wow. Πριν τα βγάλω.
Εδώ έχουμε το Mario Tennis που μέσα στη ζελατινούλα του. Έχουμε εδώ πέρα το controller μέσα στη ζελατινά του. Πάμε να τα δούμε όλα λοιπόν. Λοιπόν, ξεκινήσουμε με το manual. Ξεκινάμε το game που είναι πιο πρώτο να φύγει. Λοιπόν, game. Να το βγάλουμε κιόλας. Α, θα το ανοίξεις. Γιατί όχι. Wow, this is it. Λοιπόν. Ωραία. Εδώ είναι. Focus. Mario Tennis, Virtual Boy. Εδώ μάλιστα βλέπουμε ότι... Α, το Protective. Protective, ακριβώς. Πιο μεγάλα από τα Game Boy παιχνίδια, ναι. Έτσι, πιο πλατιά κάπως. Αλλά ίδιο θεματικά, το χρώμα ναι. Περίπου. Και το στυλάκι του είναι ίδιο. Ναι. Ναι, το arrow από κάτω που δείχνει. Το arrow που δείχνει. Insert beside, ξέρω εγώ. Όμορφο, μ' αρέσει το design του. Δεν μπορώ να πω ότι μ' αρέσει. Είναι ιδιαίτερη, είναι ιδιαίτερη η κασέτα αυτή. Ωραία. Επόμενο, τι έχουμε σειρά. Πάμε να δούμε τα manuals, γιατί φαίνονται πολύ όμορφα και πάντα μου άρεσε εκείνη την εποχή να βλέπουμε τέτοια πραγματάκια. Λοιπόν, να τα βγάλουμε όλα μαζί αρχικά. Ναι, να βγάλουμε τα μαζί, να βάλουμε αυτό στην άκρη. Και να τα δούμε ένα-ένα. Εδώ, να πάλι. Τα πάλι. Τι γίνεται ρε παιδιά, πολύ πρόμονα να πούμε. Η Duracell είχε καταλάβει ότι αυτό το μηχάνημα δεν θα περπατούσε. Δηλαδή, έλαντε. Feel this out σου λέει ότι συμπλήρωσε το και στείλ το. Ναι. Πόσο μου άρεσαν αυτά τα πράγματα. Nintendo όμως συνεργασία. Αυτό είναι τώρα να το παραμείνει έτσι ρε παιδί μου. Είναι ναι, απίστευτα έτσι, όλα αυτά. Εδώ τι μας έχει. Όπα, εδώ μας έχει το manual το, του. Το manual, μπράβο. Έτσι. Σου έχει μέσα καταρχήν το generic του πώς δουλεύει το Virtual Boy. Ναι. Και μετά πάμε στο παιχνίδι, να και η Princess Peach, η οποία έχει πέσει κάτω. Και εδώ βλέπουμε τα υπέροχα γραφικά. Ναι. Όπα. Το υπέροχα, δεν ξέρω, σε εισαγωγικά, ναι, να το πούμε. Ναι, ναι, ναι. Οκ. Okay. Αλλά και ο Luigi. Μου φαίνεται πιο διασκεδαστικό είναι να βλέπουμε το μάνιο παρά να παίξουμε. Το ίδιο το παιχνίδι. Που από αυτό τώρα η καινουργίλα που το πιάνω πραγματικά με έχει εκστασιάσει ναι, αυτή τη στιγμή. Όπα, ναι. Τι κάνει εδώ αυτό το bug. Αυτό το είχαμε και στο σε Game Boy παιχνίδι, έτσι. Δεν το θυμάμαι. Είναι για το Nintendo Power. Μήπως ήταν. Α, στο αμερικάνικο. Ναι, 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 και okay. Στο Nintendo. Ναι, σου λέει τι κάνει, sign up κτλ. Ναι. Πρόσεξε πολύ έτσι, προχώ το τι είναι. Αυτό είναι το προχώ της Nintendo. Ενέ την 96. Έχει τη Sega η οποία έχει βγάλει τη μαγιά και όλο αυτό. Και ναι. Η μαγιά της Nintendo είναι πατάω να. Squeeze τα insects, ξέρω εγώ. Μάλιστα. Λοιπόν, κοίτα εδώ. Αυτό το ότι είναι μαύρο και δεν έχει ούτε ένα αποτύπωμα πάνω. Δηλαδή, στεναχωριέμαι να αφήσω το αποτύπωμα. Γι' αυτό είπα να βάλουμε γάντια. Ναι, εσύ το είπε, αλήθεια είναι. Εδώ τι μα έχει Consumer Information and Precaution Booklet. Very interesting. Εδώ μας έχει τις γενικές οδηγίες για το τι να προσέξουμε, ναι. Τα διάφορα warnings που ναι. Θέλει τα επίληψη, επίληψη warnings, πόσες ώρες να παίζεις, οι μπαταρίες να προσέχεις να μην κάνουν leak, ας πούμε, γιατί έχουν μέσα acid. Σωστό, ναι. Και όλα αυτά που είναι υποχρεωμένοι από νεονικής άποψης να κυκλοφορήσει η Nintendo. Ακριβώς. Για να μην τρώει μηνύσεις που ο κόσμος ζαλίζεται και πέφτει σαν τις μύγες παίζοντας για λίγο το Virtual Boy. Έκανες κάτι δαχτυγές. Oh. Okay, so εδώ. Εδώ φαίνεται πολύ όμορφο αυτό. Μ' αρέσει που είναι μεγάλο, Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τις άλλες κονσόλες. Ακόμα και κονσόλες σπιτιού, δηλαδή τηλεοράσεις. Πάλι warnings, να είναι διπλοσίγουροι ότι το έχουν αναφέρει. Ναι. Thank you, θα μπω εδώ στον κόπο να διαβάσω στα γρήγορα. Για πάμε. Thank you for purchasing the Virtual Boy, the world's first three-dimensional interactive video game system featuring digital stereo sound and fantastic 3D graphics. Δύο φορές το αναφέρει το θέμα, έτσι. Ναι. The Virtual Boy system includes the Virtual Boy display for console, βεβαίως, and eye shade, table stand, battery box and the unique dual grip controller. Μάλιστα. Μας λέει λοιπόν τι περιέχει μέσα. Και εδώ πώς μπαίνει λοιπόν. Εδώ σου λέει τα components. Πολύ ωραίο. Πώς συνδέεται. Πώς βάζεις τις μπαταρίες. Αυτό είναι ένα άλλο αξιοθαύμαστο. Ότι όλο αυτό δουλεύει με μπαταρίες. Ναι. Οι οποίες μπαταρίες όπως βλέπουμε εδώ μπαίνουν πάνω στο controller. Mm-hmm. Επίσης μου κάνει εντύπωση, θα περίμενε κανείς ότι μπαίνει πάνω στο κεντρικό unit. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή, ναι. Και εδώ ένα ταλέπορο παιδάκι. Η στάση πώς πρέπει κάποιος να κάθεται μετά εκεί. Ναι, σωστό. Η στάση. Και πώς βάζεις και βγάζεις τις κασέτες. Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία έτσι είναι αυτό το πράγμα. Πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή όμως να δούμε το... Πάμε λίγο τώρα στο ψωμάκι. Το unit το ίδιο. Πάμε, λοιπόν. Εννοείται. Παρακαλώ. Παρακαλώ, λοιπόν. Controller, τι λες, θα το ανοίξουμε, έχει τα σελοτεϊπάκια, είναι ανοιχτό, α, βλέπω δεν τα έχει κλείσει εδώ. Δεν έχουν σελοτεϊπ, δεν είχαν σελοτεϊπ. Ωραία, οπότε πάμε με προσοχή, wow,
Καταρχήν, τι κοντό καλώδιο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ κοντό, ναι, κοίτα. Και όχι μόνο είναι κοντό, και έχει και ένα σαν ατάρι μοιάζει αυτό. Ισχύει. Παιδιά, το controller σχεδιαστικά είναι πάρα πολύ. Για πιάσει το, πες μας λίγο ένα review. Το feeling είναι πάρα πολύ ωραίο, γιατί καταρχήν πιστεύω ότι απευθυνόταν σε πιο μεγάλα χέρια. Γιατί, Virtual Boy που είναι για τελικά για ανήλικες. Ένα μικρό παιδάκι, δηλαδή τώρα να έχει τα 1/3 τα χέρια τα δικά μου, που είναι 1/4. Δηλαδή, πώς, θα έχει μεγάλες αποστάσεις. Δεν σου κάνει εντύπωση το γεγονός. Ότι έχει διπλά directional. Φίλε, έχει διπλά patch πάνω. Ναι, ναι. Και διπλά. Εντάξει, το select start τα έχει εδώ. Που συνήθως τα περιμέναμε κάπου εδώ. Ναι, Nintendo. Με τα κονσόλες ενδεχομένως, αλλά εδώ είναι εκεί. Εδώ το off-on της συσκευής ή του controller, Dennis. Είναι το on-off της συσκευής. Μάλιστα. Που μάλιστα δεν άμα θες να. Και, ναι. Και shoulder buttons. Έχει εδώ και δύο shoulder buttons. Τέλεια. Και εδώ μπαταρίες 6. 6 μπαταρίες, ναι. Μάλιστα. Μου αρέσει πάρα πολύ το feeling. Για κάνε λίγο. Αν δεν θέλω να χαλάσουμε το Atari Band στα buttons. Εντάξει, είναι καινούριο, παιδιά. Είναι, εντάξει, είμαι φοβερά εκστασιασμένος. Είμαι πολύ χαρούμενος που πιάνω κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Να ακουστεί και πρόστιχο, αλλά αυτό το τέτοιο είναι κάτι που από μικρός ήθελα να πιάσω. Ωραίο, ωραίο που είναι. Λοιπόν, για πάμε. Βγάζουμε. Main unit. Κοίταξε, εγώ θα αφήσω το main unit για το τέλος και θα βγάλουμε το clamp, το stand δηλαδή. Wow, look at this. Τι ωραίο. Τι ωραίο. Τα σαγραία αυτά, ναι. Για να δούμε να το βγάλουμε. Μην χαλάσουμε σαφυλάκι. Λοιπόν. Πώς δουλεύει τώρα αυτό το σύστημα. Ουσιαστικά, ναι. Μιας θέσης, lock position, εδώ. Και το unit μπαίνει εδώ και σφίγγει κιόλας, ή μπορεί να αλλάζει το angle. Α, ναι. Μοιάζει με ένα κλασικό τρίποδο λοιπόν, όπως έχουμε και τώρα τις μοντέρνες συσκευές για κάμερες. Μόνο που αυτό γράφει Nintendo. Ω, φίλε. Τρίποδο Nintendo. Δίποδο. Δίποδο Nintendo. Να το προσαρμόσουμε. Ναι. Να είναι για κάμερες και να είναι Nintendo πάνω. Πολύ όμορφο πάντως. Δηλαδή δεν είναι της πλάκας, είναι μια ωραία. Έχει καλή κατασκευή. Είναι από σίδερο, δηλαδή. Το νόημα ότι έχει μια. Iron cast. Ναι, ναι. Ωραία. Θα το ανοίξεις εσύ αυτό ή θα το ανοίξω εγώ. Όχι, θα το κάνεις εσύ. Τιμή δικιά μου. Εννοείται. Αυτά είναι φίλοι. Friends with benefits που λέω. Κλασική συσκευασία. Κόκκινη έτσι και η Sega είχε διάφορα με κόκκινα γράμματα. Τα warnings. Wow, ρε παιδιά, είναι πολύ αυτό το feeling τώρα που ανοίγω κάτι τέτοιο. Λοιπόν, προστατευτικό καταρχήν εδώ. Κοιτάξτε, παιδιά, τι όμορφο είναι. Είναι όμορφο. Είναι πολύ φουτουριστικό. Ναι, είναι μια όμορφη συσκευή για την εποχή του. Από εδώ λογικά είναι το cartridge slot. Σωστό, το cartridge slot είναι εδώ, δηλαδή από εδώ μπαίνει η κασέτα. Εδώ είναι το mount. Εδώ είναι που κάνει το mount. Ναι. Εδώ volume και phones, βλέπω. Volume, phones, σωστά. Ναι. External use. Εδώ έχεις το controller. Ναι. Και εδώ το external use είναι αυτό που είπες, ότι είχαν σκεφτεί μελλοντικά. Για το μέλλον, ναι. Ότι θα συνδεθεί με την τηλεόραση που προφανώς ποτέ δεν έγινε. Δεν το κάνανε. Αφού σε 6 μήνες καταργήσανε. Λοιπόν, ναι. Να το βγάλουμε και αυτό, Ναι, να το βγάλουμε. Και μέσα. Μάλιστα. Λοιπόν, ξέρεις τι μου θυμίζει, το έχω πει και παλιότερα. Μου θυμίζει σαν τους πυροβολητές στα σύγχρονα άρματα μάχης που βάζουν το κεφάλι και παρακολουθούν, ας πούμε, τις κινήσεις και έτσι από εκεί σουτάρουν. Είναι πραγματικά το ίδιο πράγμα. Εδώ τώρα θα φέρω λίγο πιο κοντινό. Δύο όπτρα είναι μέσα. Ναι, ναι, ναι. Έχει σίγουρα αυτό το μαλακό εδώ για να εφαρμόσει καλά στο κεφάλι ενός παιδιού, ενός πιο ενήλικου. Smooth. Το οποίο, να πούμε το συγκεκριμένο, με την παράδοση των ετών, όταν χρησιμοποιείται, χαλάει. Αυτό είναι απόδειξη ότι είναι brand new. Ναι, ναι, ναι. Nintendo μέσα, αν και δεν έχει νόημα κάποιο. Δεν τον ένοιαζε να γράφει Nintendo, δεν λε και θα το βλέπει. Στο κούτελο, μάλλον είναι για να αφήνει στάμπα στο κούτελο και μετά να υπάρχει. Εδώ δεν ξέρω τώρα τι είναι αυτά, δεν βλέπω και καλά. Είναι brackets απλά για να κρατάτε το. Okay. Το και εδώ πάλι hotline, το κλασικό αυτό τη Nintendo. Παιδιά, έτσι όπως το πιάνω, πιστεύω ότι πρέπει να είναι κάπου 1,5 κιλό. Μου αρέσει πάρα πολύ το design. Α, να δείξουμε και αυτά εδώ. Εδώ λοιπόν, αυτό εδώ τι είναι. Focus. Εδώ έχεις το focus. Ο focus είναι εδώ το δεξιά-αριστερά μάλλον. Ναι, ναι, ακριβώς. Και εδώ πέρα τι έχουμε, την περιστροφή. Ναι. Την οποία. Α, θα το δούμε, μην κάνουμε. Να πω την αλήθεια μου, δεν γνωρίζω τι κάνει. Ούτε εγώ. Και αυτό είναι και η μαγεία τώρα που το κάνουμε έτσι live. Ναι. Που δεν ξέρουμε τα πάντα. Θα διαβάσουμε και το μάνιο να το μάθουμε. Εννοείται. Και θα παίξουμε και λίγο άμα είναι, να σας πούμε και εντυπώσεις κάποια στιγμή, μελλοντικά. Λοιπόν, πάμε να το συναρμολογήσουμε. Κράτα το και σε λίγο. Και να κάνουμε και ένα μικρό gameplay, ας πούμε. Ναι.
Λοιπόν, εγώ θεωρώ ότι ήρθε η στιγμή να το δούμε πώς μοιάζει τώρα όλο αυτό συναρμολογημένο. Πάμε να το δούμε τώρα με το gimbal της DJI, ένα ωραίο περιστροφικό πλάνο. Φύγαμε. Πες μας, Νίκο, τώρα που παίζεις, πώς φαίνεται? Λοιπόν, καταρχήν να πω ότι νιώθω σαν γκάνερ μέσα σε άρμα μάχης. Είναι ακριβώς ίδιο το πώς μπαίνει ο πυροβολητής και λοκάρει τους στόχους. Okay. Λοιπόν, παιδιά, παίζω εδώ και 10 λεπτά. Στην αρχή νόμιζα ότι θα παίξω ψυχαναγκαστικά Mario Tennis, αλλά μου αρέσει πολύ και έχω κάτσει. Μετράω ήδη 10 λεπτά gameplay και δεν έχω ζαλιστεί καθόλου. Είναι πολύ όμορφο όλο αυτό που βλέπω μέσα. Και κέρδισες και δύο σετ. Ναι. Γιατί έχω κάνει προπόνηση, ξέρεις, από Wii Tennis. Πολύ όμορφο. Ο ήχος, κοίταξε, όταν λέει ένα μηχάνημα ότι είναι 32-bit, θα έπρεπε να έχει και μια αναβάθμιση στον ήχο. Είναι όμως σαν να ακούω 8-bit το Game Boy ήχος. Και όμως γράφει 16-bit, λέει ο ήχος. Α, ο ήχος λέει ότι είναι 16-bit. 16-bit στέρεο, αλλά είναι αυτό που είπες. Μπορεί να είναι μέσα από τα ακουστικά. Ναι. Και εδώ από το το digital stereo sound. Μου αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν να πω ότι μυρίζει ρετρό, έτσι. Δηλαδή τώρα είμαι εδώ μέσα και μυρίζω ρετρό Nintendo πράγματα. Έτσι. Τρώω ωραίες αναμνήσεις. Και σκέψου, ρε φίλε, ήταν μέσα στο κουτί από το 95, δηλαδή 25 ναι. χρόνια. Έχει διατηρηθεί, ας πούμε, μυρίζει και πολύ το foam, πιστεύω. Πήρε ρεύμα πρώτη φορά. Ναι. Μετά από τόσα χρόνια. Κοίταξε, εδώ τώρα από θέμα gameplay, όντως, αν και είναι δυσδιάστατο, υπάρχει αυτό το 2D, το στερεοσκοπικό, δηλαδή βλέπω ένα βάθος και μου αρέσει αρκετά αυτό. Βέβαια τώρα δεν έχω δει άλλα παιχνίδια, αλλά εδώ τουλάχιστον έχει πολύ πλάκα. Μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Να βάλουμε λίγο και το boxing τώρα, έτσι να το δούμε σαν διαφορά. Εννοείται. Ωραία, φύγαμε. Για πάμε, παιδιά. Λοιπόν, Νίκο, αυτή τη στιγμή παίζει το Teller Boxer, ναι. Δεν είναι? Ναι, ναι. Να το δείξουμε λιγάκι. Είναι ένα boxing game, λοιπόν. Mech boxing game. Ναι, ναι, ισχύει. Εντυπώσεις, θέλω να ακούσω. Λοιπόν, καταρχήν δεν έχω καταλάβει τα controls ακόμα, είναι λίγο ζόρικα. Είναι ουσιαστικά σαν να παίζει Street Fighter με το life bar δεξιά-αριστερά στον κάθε παίχτη, αλλά τον παίχτη τον βλέπεις δεξιά-αριστερά, τον βλέπεις μπροστά σου και εσύ έχεις το point of view. Έχεις το point of view, λοιπόν. Ναι. Λοιπόν, το δυσδιάστατο αυτό πραγματικά είναι αξιοζήλευτο και πολύ έτσι άξιο αναφοράς. Παιδιά, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά για αυτό που λέει. Δηλαδή, τα ξέχασα τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, σου δίνει την αίσθηση, ναι, του βάθους. Ξεκάθαρα, ξεκάθαρα. Και είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό ως πρώτο project αυτό το 95, δηλαδή το πρώτο εγχείρημα σε κάτι τέτοιο και ίσως και το μοναδικό, αν έτσι νομίζω είναι, καλά. Ναι. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό που βλέπω. Μάλιστα. Και δεν νιώθω ότι ζαλίζομαι. Επίσης, να πω ότι αυτό το foam τριγύρω που πιάνει από το κεφάλι, επειδή τώρα έχουμε πάρα πολύ δυνατά φώτα από πάνω μας, αν υπάρχει σκοτάδι, μειώνεται όλος αυτός ο φωτισμός και πιστεύω ότι δίνει. Επομένως, φιλτράρει καλά δηλαδή τον εξωτερικό χώρο. Ναι, ναι. Και όσο δηλαδή προσπαθώ να βεντουζάρω, φαίνεται ακόμα πιο σκοτεινό το τριγύρω, οπότε σε κάνει να βυθίζεσαι εδώ μέσα, σου δίνει την αίσθηση. Πάρα πολύ όμορφο. Παιδιά, έχω μείνει εντυπωσιασμένος, δεν το περίμενα. Είχα βασιστεί στους. Τώρα τα βλέπω λίγο θολά, αλλά κάνω focus. Τα lens μου φτιάχνουν, ζουμάρουν. Λοιπόν, έχω μείνει και εγώ σε αυτό το μύθο ότι μπορεί να πάρεις να ζαλίζεσαι στα 10, 20, 30 λεπτά gameplay. Εγώ ουσιαστικά έχω παίξει ένα 20 λεπτό και είμαι πολύ καλά και νομίζω ότι δεν θα είχα θέμα να παίξω κι άλλο. Μάλιστα. Ερώτηση τώρα. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι αν έπαιζες ένα παιχνίδι τύπου Zelda με έναν Link κόκκινο, μαύρο, θα το βγάζει όλο το παιχνίδι, τα dungeons, να βρίσκεις τώρα να πρέπει να πολεμήσεις. Ένα σαν του Game Boy για Virtual Boy. Ναι, σκέψου ένα Link's Awakening, να το παίζεις εδώ. Όχι. Νομίζω ότι είναι φτιαγμένο για γρήγορα παιχνίδια. Μάλιστα. Κάποια παιχνίδια που πιστεύω ένας καλός παίχτης θα μπορούσε να τελειώσει το πολύ σε μια ώρα.
Μάλιστα. Δηλαδή, όπως είναι, βλέπουμε το τένις, το γκολφ. Ναι, εύκολα. Έχει πάει το pinball. Ναι. Τέτοια παιχνιδάκια απλά. Casual παιχνίδια, εύκολα, ναι. Έχει βγει το Tetris επίσης. Αυτό θα ήθελα να το δει ο πατέρας μου κάποτε. Έτσι. Γιατί ήταν από τους πρώτους fans του Tetris το 90 όταν μου έφερε το Game Boy. Θυμάμαι την ιστορία που μας έχει περιγράψει. Πολύ όμορφο. Τώρα ίσως βρίσκω και ένα λόγο παραπάνω να το αποκτήσω. Γιατί ξέρεις, ξέρω την αποτυχία. Ναι. Ξέρω ότι είναι πολύ ακριβό. Αλλά άμα ποτέ, παιδιά, είναι αυτό, μη βασίζεστε γενικά σε τι λένε οι άλλοι. Αν δεν δείτε κάτι από κοντά, αν δεν το δοκιμάσετε, αν δεν το αγγίξετε, να το μυρίσετε τώρα όπως κάνουμε εμείς εδώ, δεν μπορείτε να έχετε ποτέ μια εμπεριστατωμένη άποψη. Και εγώ αυτή τη στιγμή, ενώ ήξερα ότι το Virtual Boy είναι μια πατάτα και μισή, ασχέτως αν το αγαπάω γιατί το ήθελα από μικρός κτλ., μου αρέσει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή μου κατέριψε το. Ναι. Και κοίταξε και την ιστορία, αυτή την ιστορία του πώς ξεκίνησε, ότι πήγε μια εταιρεία να πουλήσει τεχνολογία. Το πίστεψε ο πατέρας του Game Boy ότι ίσως κάτι μπορεί να γίνει. Τελικά απέτυχε. Βγήκε το δεν το ξέρετε, τα καπάκια. Ναι. Έχει μια ωραία ιστορία. Άφησε κάτι ωραίο όμως. Ναι. Πιστεύω να το χαρίσει και εσύ τώρα που θα το πάρεις από το σπίτι. Εκτός αν μείνει εδώ στο σπίτι για λίγο. Δεν νομίζω τίποτα. Θέλω να το χαρείς, γιατί ήταν πολύ ωραίο αυτό που πήρες. Είσαι και γαμώ τα παιδιά και το άξιζε δηλαδή, να βρεις κάτι τέτοιο. Γιατί ξέρω ότι είσαι Nintendo fan. Ναι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Καταρχήν, να το κατεβάσουμε λίγο πιο κάτω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχτηκες να το παρουσιάσουμε στο κανάλι μου, στους φίλους του καναλιού στην Ελλάδα, που δέχτηκες να το γυρίσουμε και για το αντίστοιχο ξένο επεισόδιο για το παγκόσμιο κοινό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και κάθε φορά όταν μου λες για το κανάλι κάτι, εγώ τρελαίνομαι γιατί μου αρέσει και κάνουμε και παρέα και έτσι μου αρέσει όλο αυτό το. Και το θα σε έχω στο νου μου γι' αυτό. Επειδή με έχει κάνει δηλαδή έτσι να νιώθω πολύ ωραία με αυτά τα πράγματα που κάναμε τώρα εδώ. Θέλω να πω στους φίλους ότι αυτό που είδατε σήμερα ήταν ένα exotic new, ξέρω εγώ, μηχάνημα, όλα αυτά. Υπάρχει μια δεύτερη έκπληξη, κάτι που πήρα εγώ, και αυτό είναι στην ίδια φάση, DEFCON 5 ας πούμε. Δηλαδή είναι και αυτό rare, με sealed contents, unboxed, bla bla bla. Και θέλω να το κάνουμε και αυτό διπλό επεισόδιο. Μάλιστα. Να το κάνουμε παρέα. Ωραία, okay. Να βγει και αυτό ξένο κοινό. Πολύ όμως να ξέρετε ότι τώρα από ξεκίνηση και τρίτη σεζόν και τελειώνουμε το πρώτο επεισόδιο με ένα φανταστικό επεισόδιο όπως είδατε. Ελπίζω να σας άρεσε πάρα πολύ, περιμένω πραγματικά τα όμορφα σχόλιά σας και σε αυτό το επεισόδιο για το απόκτημα του Ντένις, αν έχει κάποιος εμπειρία με το Virtual Boy, πείτε γενικά ό,τι θέλετε. Εννοείται μην ξεχάσετε το subscribe, το share, να δει κόσμος αυτή την επεισοδιάρα. Κάντε τη share στα προφίλ σας, βάλτε τη σε κάποια ομάδα, γιατί πραγματικά θέλω να πιστεύω ότι αυτά τα επεισόδια δεν ανεβαίνουν κάθε μέρα, δεν είναι ένα κοινότυπο επεισόδιο. Ναι, είναι από τα λεγόμενα exotic consoles, μια έκφραση που την έχεις χρησιμοποιήσει. Αυτό. Ναι, είναι ένα exotic console. Ανυπομονώ το επόμενο επεισόδιο που αναφέρεις ότι είναι επίσης κάτι exotic δικό σου. Ναι. Κατασκευάστρια εταιρεία. Say it. Μάλιστα. Okay. So είναι δίκαιο. Κοίταξε, ένα Nintendo Exotic και ένα Sega Exotic. Πιστεύω ότι είναι ό,τι πιο κατάλληλο. Εννοείται. Και πριν κλείσουμε, να σας πω λοιπόν ότι την επόμενη εβδομάδα ξεκινάει πάλι καινούργιο επεισόδιο από την playlist Retro Collectors με το Στέλιο, που για διάφορους λόγους, καλοκαίρια, Χριστούγεννα, δουλειές, ιστορίες, κορονοϊοί, μείναμε πολύ πίσω στο Retro Collectors. Συντονιστείτε, γιατί ο Στέλιος ετοίμασε έναν καινούριο χώρο που θα έχει τη συλλογή του και θα είναι πολύ πιο τέλεια όλα αυτά. Οπότε, επεισόδιο έρχεται. Αν είναι μόνο να δω του Στέλιου τον καινούριο χώρο, γιατί ο Στέλιος έχει μια συλλογή που δεν υπάρχει. Ναι, είναι και αυτή η DEFCON 5 φάση. Οπότε μείνετε συντονισμένοι. Στέλιο Retro Collectors, ο Βασίλης ο Τασαζαγκοζόγλου, ο διαχειριστής της σελίδας της Retro Games, Video Games Universe, θα πάω στο χώρο του πάλι για κάτι καλούδια που του έχουν έρθει. Θα δούμε φοβερά πράγματα. Και επίσης θα έρθουν και δύο συλλέκτες στο κανάλι, καινούργοι. Και για να μην πούμε κι άλλα, υπάρχουν κι άλλοι. Μάλιστα. Που περιμένουν. Δηλαδή θα δείτε ωραία πράγματα. Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ μέχρι την καρδιά μου. Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Και αυτά εδώ το Silk το δείξαμε πριν ή όχι, δεν το δείξαμε. Όχι. Το Dennis, παιδιά, έχει και αυτό το παιχνιδάκι Silk. Ναι, ήταν μέσα στο bundle
που μου έδωσε ο άνθρωπος, γι' αυτό και είπα ότι είμαι τυχερός με την καλή τιμή. Ένα shield, παιχνιδάκι. Ήθελα να το ανοίξουμε, αλλά εγώ του είπα μην το ανοίξουμε. Ήθελα να το ανοίξει για το επεισόδιο, αλλά λέω εντάξει, ανοίξαμε αυτό, μην είμαστε πλέον έκτοτε, μην τα ανοίξουμε όλα. Εντάξει. Και έχει και ένα Japan παιχνιδάκι. Ένα κορφάκι Japan. Ναι, το Mario Tennis, το Bandit και το Teleo Boxer. Και πιστεύω σου εύχομαι να κάνεις και full set, έστω και τα αμερικάνικα. Κοίταξε, 14 είναι μόνο. Ήδη έχουμε τα 3. Ναι, δεν είναι δύσκολο. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πολύ, κλείνοντας αυτό το υπέροχο επεισόδιο. Ευχαριστώ όσους μας παρακολουθήσατε. Τα λέμε σύντομα στο επόμενο. Να είστε καλά και keep it retro. Και πάντα απ' όλα και enjoy, τίποτα άλλο. Γεια σας, παιδιά. Καλή συνέχεια.